Σήμερα οι υγειονομικοί σε όλη την Ελλάδα βρίσκονται σε απεργία και παλεύουν για την πραγματική ενίσχυση του δημοσίου συστήματος υγείας. Όλα αυτά που αντιμετωπίζουμε καθημερινά μέσα στα νοσοκομεία, η ελλείψη προσωπικού, η τραγική υποστελέχωση που οδηγούν στις τεράστιες λίστες αναμονής για χειρουργία και εξετάσεις, που οδηγούν σε εργασιακή εξόντωση και εξουθένωση των υγειονομικών, το καθεστώς, το απαράδεκτο της μη μονιμοποίησης των χιλιάδων συμβασίων συναδέλφων μας είναι αποτέλεσμα της διαχρονικής πολιτικής υπαχρηματοδότησης και υποστελέχωσης του ΕΣΥ. Και τώρα βλέπουμε το Υπουργείο, αντί να κάνει πράξη αυτά που ζητούμε, την πραγματική ενίσχυση με προσλήψεις προσωπικού, μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού και την ενίσχυση του εισοδήματος των υγειονομικών, ώστε να δώσει κίνητρα για να στελεχώσουν το ΕΣΥ, έρχεται και προχωράει περαιτέρω βήματα ιδιωτικοποίησης του δημοσίου συστήματος υγείας. Με αφορμή το λέμε με τα απογευματινά χειρουργεία, τα οποία όχι απλώς έρχονται να λύσουν το πρόβλημα των ληστών της ντροπής, το οποίο δημιούργησαν η υποστελέχωση, αλλά έρχονται να φορτώσει ακόμα ένα μεγαλύτερο βάρος στις τσέπες των λαϊκών οικογενειών που έχουν πληρώσει δύο φορές το Εθνικό Σύστημα Υγείας μέσω των φόρων τους και μέσω των ασφαλιστικών εισφορών και τώρα τους ζητούν να πληρώνουν το νοσοκομείο και από την τσέπη τους απευθείας. Δεν είναι πραγματικές λύσεις αυτές, δεν έχουν να λύσουν τίποτα, αλλά αυτά που απαιτούμε να γίνουν πράξη τώρα, η πραγματική ενίσχυση του εισοδήματος των υγειονομικών, τα κίνητρα για να στελεχωθεί το ΕΣΥ και οι πραγματικές προσλήψεις μαζικές μόνιμου προσωπικού. Κοιτάξτε, εμείς στο νοσοκομείο Σερών, αλλά η στελέχωσή του σε γιατρούς κυμαίνεται στο 50-55%, από τις 161 οργανικές θέσεις από τη στιγμή που τα δύο γιατροί μόνιμοι και 7 επικουρικοί οι οποίοι βρίσκονται στο νοσοκομείο. Έχουμε βασικό θέμα το οποίο τρέχει αυτή την περίοδο με τις μετακινήσεις των παθολόγων στο νοσοκομείο της Δράμας για να καλύψουν τις ανάγκες στο εκεί νοσοκομείο. Έχουμε συνεχείς παραιτήσεις και έτσι σκεφτείτε ότι από 9 παθολόγους που είχαμε το Δεκέμβριο, αυτή τη στιγμή βρίσκονται 6, εκ των οποίων οι 3 είναι υποπαραίτηση σε 2 παθολογικές κλινικές, το οποίο δημιουργεί μεγάλο πρόβλημα στη λειτουργία και στην ασφάλεια του νοσοκομείου. Ό,τι κίνδυνο λειτουργίας δημιουργεί αυτό στο νοσοκομείο, καταλαβαίνετε ότι η κατάσταση έχει φτάσει στο μη παρέχει. Είμαστε νομίζω στο και 5, ούτε καν στο παραπέντε. Και εμείς αυτό το οποίο φωνάζουμε είναι ότι η ασφάλεια τόσο η δική μας όσο και των ασθενών δεν μπορεί να βρίσκεται στην τύχη. Πρέπει να στελεχωθούν τα νοσοκομεία και για να στελεχωθούν τα νοσοκομεία χρειάζονται μαζικές προσλήψεις, μαζικές προκηρύξεις θέσεων, να καλυφθούν όλες οι κερδοσκοπικές θέσεις και βέβαια αύξηση των μισθών για να μπορεί να γίνει λίγο ανταγωνιστικός ο μισθός του νοσοκομιακού γιατρού σε σχέση με τα νοσοκομεία. Η περιφέρεια, τα νοσοκομεία της περιφέρειας και τα κέντρα υγείας πραγματικά βρίσκονται σε πολύ δύσκολη κατάσταση. Εμείς στην Πέλα αντιμετωπίζουμε όπως όλα τα νοσοκομεία, έχουμε 2 νοσοκομεία και 6 κέντρα υγείας, αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα της υποστελέχωσης, την εντατικοποίηση, την υπερεφημέρευση. Οι μετακινήσεις είναι το κλασικό εργαλείο των διοικήσεων για να μπορέσουν να καλύπτουν όπως να μπαλώνουν τα προβλήματα της υποστελέχωσης. Αυτές οι μετακινήσεις πραγματικά έχουν φτάσει στο απροχώρητο τα πράγματα. Σήμερα το νοσοκομείο Γιαννητσών είναι αναστατωμένο από την απόφαση της διοίκησης να μετακινήσει αναισθησιολόγο, έναν από τους ελάχιστους του τμήματος, το οποίο θα πρέπει να έχει 8-9 αναισθησιολόγους, έχει μόλις 4, για να καλύψει, να μπαλώσει όπως τα πράγματα στην αίθουσα που έχουν απομείνει 2. Και έτσι δεν μπορεί πλέον να γίνονται τα τακτικά χειρουργεία, τα οποία ξανά έχουν ανασταλεί. Αυτή η απόφαση έθεσε σε κίνδυνο όλη τη λειτουργία του χειρουργικού τομέα, όπως καταλαβαίνετε. Οι συνάδελφοι για πρώτη φορά στην Ελλάδα αρνήθηκαν τα εντέλεστε, εμένουν στη στάση τους μαζί με έχοντας στο πλευρό όλους τους συναδέλφους του νοσοκομείου και είμαστε αποφασισμένοι να μην υποχωρήσουμε στον αυταρχισμό αυτόν. Η διοίκηση προχώρησε σε απόδοση της απόφασης της με δικαστικό επιμελητή στο σπίτι του, όπου η γυναίκα του το παρέλαβε δημιουργώντας μεγάλη αναστάτωση στην οικογένειά του. Δεν πτωούμαστε από όλα αυτά. Συνεχίζουμε να διεκδικούμε μαζικές προσλήψεις προσωπικού, να διεκδικούμε αυξήσεις σημαντικές, σοβαρές στο εισόδημά μας. Διεκδικούμε μονιμοποίηση των συμβασιούχων, να σταματήσουν οι μετακινήσεις και τα εντέλεστα και ο αυταρχισμός. Διεκδικούμε να μην υπάρχει
πληρωμή από τους ασθενείς να είναι πραγματικά δωρεάν η υγεία και να είναι ελεύθερη πρόσβαση σε όλους. Η υποβάθμιση του νοσοκομείου Γιαννησών και η ενίσχυση, θα έλεγα, του νοσοκομείου της Έδεσας δεν είναι ένα φαινόμενο τωρινό, είναι νομίζω διαχρονικό. Τα τελευταία χρόνια ξεκίνησε κάπως όλο αυτό. Πού θα οδηγήσει, γιατί υπάρχει εκτίμηση στην περιοχή, επειδή είμαι από εκεί, ότι το νοσοκομείο θα μετατραπεί σε ένα κέντρο υγείας. Δεν ξέρω την αίσθηση που έχετε εσείς. Υπάρχει μια συνεχής υποβάθμιση των δύο νοσοκομείων. Δεν γίνεται υποβάθμιση του ενός εις βάρος του άλλου. Είναι ταυτόχρονη υποβάθμιση και των δύο με σκοπό τη συγχώνευση των δύο νοσοκομείων, καθώς όπως έχουν αναφέρει κατά καιρούς υπουργοί και υφυπουργοί, είναι κοντά, χιλιομετρικά και θεωρείται ότι είναι πολυτέλεια για τον νομό η ύπαρξη δύο νοσοκομείων. Είναι απαράδεκτη, είναι εντελώς οπισθοδρομική αυτή η σκέψη. Δεν πρόκειται να τους αφήσουμε όχι μόνο να συγχωνεύσουν τα νοσοκομεία, αλλά ούτε και τα τμήματα και τις κλινικές του νοσοκομείου, τα οποία είναι τα επόμενα βήματα τα οποία σχεδιάζουν. Δεν θα τους αφήσουν. Νοσοκομεία δεν είναι επιχείρησης, κάντε τώρα μαζί με προσλήψεις.